Βλέποντας την κατάσταση με τα σκουπίδια στον Δήμο του Πύργου να χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, οι επιστημονικοί φορείς της πόλης και του νομού ανέλαβαν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν στον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και να ζητήσουν την άμεση παρέμβασή του, ώστε τα σκουπίδια να απομακρυνθούν το συντομότερο, διότι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι περισσότερο ορατοί από ποτέ. Οι σύλλογοι των ιατρών Πύργου Ολυμπίας, των φαρμακοποιών, των οδοντιάτρων και των δικηγόρων του νομού, καθώς και το παράρτημα του τεχνικού επιμελητηρίου στην Ηλία, με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων τους, έστειλαν την τρίτη επιστολή στον Πρωθυπουργό, ενημερώνοντάς τον για το εξαιρετική σοβαρότητα σε αυτό ζήτημα, που αν δεν επιληθεί άμεσα, θα λάβει εκρηκτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, η πόλη του Πύργου και των δημοτικών κοινοτήτων της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς δεν υπάρχει χώρος στην απόθεσή τους μετά τη λήξη της άδειας λειτουργίας του χώρου, στον οποίο δηματοποιούνταν και αποθηκεύονταν. Εξαιτίας ανωτέρω κατάστασης είναι πλέον πρώτων πυλών ακόμα και ο κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών, ο οποίος θα ενισχυθεί με την αύξηση των θερμοκρασιών το προσεχές διάστημα. Οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία είναι άμεσες και σοβαρές. Και παρότι έχουμε επανειλημμένα κρούσει το σχετικό κόδωνα του κινδύνου, η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη. Στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησαν σήμερα οι πρόεδροι των 5 επιστημονικών φορέων που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό, τόνισαν για ακόμα μία φορά την επιτακτική ανάγκη να αναλάβει η πολιτεία άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση των σκουπιδιών, τα οποία βρίσκονται εδώ και καιρό σε κατάσταση σύψης και ο πληθυσμός κινδυνεύει από αρρώστιες, καθώς έντομα, τροκτικά και αδέσποτα ζώα προωθούν με ταχύτατους ρυθμούς την διασπορά μικροβίων σε ολόκληρο το Δήμο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Υπάρχει πραγματικά πλέον σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, έτσι. Όσο παραμένουν τα σκουπίδια στην πόλη, περνάνε από μία σύψη. Μαζεύονται μικρόβια, τα οποία είναι ούτως ή άλλως το μεγάλο διάστημα έχει επέλθει ήδη αυτή η σύψη. Και μιλάμε για σαλμονέλα, τύφη, παρατύφη και εντερίτιδας, έτσι. Η υγρασία που η βροχή καμιά φορά φέρνει πολλαπλασιάζει τα μικρόβια, πολλαπλασιάζει τα τροχτικά που μπορεί να μεταφέρουν τέτοια μικρόβια στο σπίτι μας, να κάνουν μια διασπορά σε όλη την πόλη, έτσι. Υπ' αυτή την έννοια πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Εμείς κρούμε ξανά το κόδωνα του κινδύνου. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω, άλλα, ούτε εντάσεις για να το πούμε ότι πλέον τα σκουπίδια πρέπει άμεσα να φύγουν από την πόλη. Ερωτηθείς ο κύριος Κατσαρός για το αν προτίθενται να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη ώστε να παρέμβει, είπε πως το έχουν ήδη σκεφτεί, ωστόσο αναμένουν τις εξελίξεις μετά την επιστολή του στον κύριο Τσίπρα και θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του παραρτήματος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Ηλία, Βασίλης Κανελόπουλος, άσκησε δρυμία κριτική στους δημάρχους, οι οποίοι, όπως είπε, αδρανούν επί πολλά έτη παρά τις εκκλήσεις του ΤΕΕ να συνεισφέρει με την επιστημονική του ιδιότητα ώστε να εξευρεθούν τρόποι για την ενδιάμεση λύση του σοβαρού προβλήματος των απορριμμάτων. Θα πρέπει οι Δήμοι να δώσουν το μεγαλύτερο βάρος, παράλληλα με το πρόβλημα που υπάρχει για το Δήμο Πύργου και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, το βάρος στην ενδιάμεση λύση, στην αρχική επεξεργασία, στη διαλογή, στην ανακύκλωση, βάσει των οποίων ενεργειών θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τους όγκους των στερεών αποβλήτων που θα είναι προς επεξεργασία. Αυτό δυστυχώς το έχουμε επισημάνει, όπως είπα, στους δημάρχους, μας αγνοούν και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν, γιατί θέλει μία καμπάνια, θέλει μία όχι μεγάλα έξοδα, όχι πολύ μεγάλα έξοδα, θέλει μία προσπάθεια σοβαρή, ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να υπάρξει αυτή η έννοια της ανακύκλωσης στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένα, εγώ έχω καταθέσει ενόρκως ότι είναι βλαβερά τα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή, εάν είναι βλαβερά τα σκουπίδια. Δεν είναι ζητούμενο να πούμε πόσα ποντίκια θα κυκλοφορήσουν και ποιες αρρώστιες θα βγουν. Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι βλαβερά, είναι αυταπόδεικτο ότι πρέπει να μαζευτούν και από εκεί και πέρα όλα αυτά που λέμε εδώ, κακώς τα λέμε στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς και ο λαός του Πύργου και όλη η Ηλία, γιατί η Ηλία έχει το πρόβλημα όλοι, να φύγουν τα σκουπίδια. Ότι είναι βλαβερά, είναι βλαβερά. Μην συνεχίζουμε να συζητάμε πάνω σε αυτό το κανάλι. Δεν υπάρχει ερώτηση αν είναι βλαβερά. Είναι βλαβερά και τελεία και παύλα. Η απόφαση αυτή των φορέων εκπορεύτηκε από την αγωνία τους για την κατάσταση με τα σκουπίδια, η οποία επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα, είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας Δημήτρης Δημητουλόπουλος. Μίλησε για αναποτελεσματικότητα και αποτυχία στις μέχρι τώρα προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Πύργου, ενώ ανακοίνωσε πως ήδη η εισαγγελία έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για προκαταρκτική εξέταση, ώστε να εξευρεθούν τα αίτια και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το πρόβλημα αυτό δεν οφείλει να το λύσει η δικαιοσύνη, αλλά η ίδια η πολιτεία. Δεδομένης λοιπόν της αποτυχίας
των προσπαθειών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δεδομένης της αναποτελεσματικότητας που είναι πλέον προφανής, υποχρεωθήκαμε να απευθυνθούμε σε τόσο υψηλό επίπεδο, στο ύψιστο δηλαδή πολιτικό επίπεδο, παρότι αναγνωρίζουμε ότι η δυσμενή συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει στον Πρωθυπουργό την ενασχόληση με τέτοια ζητήματα που καλώς ή κακώς είναι περιορισμένου τοπικού ενδιαφέροντος. Μπορεί το πρόβλημα όμως να είναι τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά ο κίνδυνος που απειλείται αυτή τη στιγμή για την πόλη και τους κατοίκους είναι μέγιστος. Και θεωρώ ότι η πολιτεία έχει καθήκον να παρέμβει και να παρέμβει άμεσα. Δεν πρέπει να περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Οδοντιάτρων Ηλίας, αφού ανέγνωσε δύο επιστολές πολιτών του πύργου με θέματα σκουπίδια, η μία από το 2009 ενός 17χρονου και η δεύτερη πρόσφατα, επεσήμανε με την σειρά του την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεσα λύση για το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει καμία εξουσία ισχυρότερη από την ικανότητα αυτών που είχαν και έχουν χρέος να καθήκον τους να απαλλάξουν την πόλη από τα σκουπίδια. Να το πάρουμε απόφαση. Να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή είναι η μοίρα μας. Ο βρώμικος αέρας, η ανυπόφορη μυρωδιά, ο φόβος, ο υπαρκτός πλέον φόβος της πανούκλας και ατελείωτη κοροϊδία ότι αύριο μεθαύριο θα περάσει το αμάξι των σκουπιδιών. Να το πάρουμε απόφαση και να μην ρωτάμε που πήγε ο Δήμαρχος στα λίγα σκουπίδια που μάζεψε από την οδό της Παρέλασης. Να το πάρουμε απόφαση και να αναζητήσουμε τόπο να θάψουμε την ντροπή μας. Ντροπή όλης της πόλης. Εγώ δεν δέχομαι να το πάρουμε απόφαση. Εμείς αυτό που δηλώνουμε να πάρουμε απόφαση να αγωνιστούμε να φύγουν τα σκουπίδια άμεσα. Ευχαριστώ πολύ.